Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Χαμός μεταξύ των παικτών. Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα βίντεο. Δύο παίκτες του παιχνιδιού έχουν αρκετά νεύρα και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει μεταξύ τους. Το χθεσινό επεισόδιο είχε ένταση ενδιαφέρον και πλούσιο θέαμα, καθώς όλα άρχισαν με τους παίκτες να συζητούν για το θέμα της αποχώρησης της Αναστασίας, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι μετά τον τραυματισμό της. Παράλληλα, έγιναν και συζητήσεις για την ψήφιση της Ασημίνας, την ίδια στιγμή που ο Φάνης ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε η ομάδα του να χάσει την ασυλία για να μην βγει η Σταυρούλα υποψήφια προς αποχώρηση. Κάτι που θα ήθελε όμως η ίδια. Η ώρα της ασυλίας έφτασε και για τις δύο ομάδες, οι οποίες θα παλέψουν με κάθε τρόπο. Οι εντάσεις δεν θα λείψουν. Όλοι γνώριζαν από τις ομάδες τι σημαίνει η επόμενη μάχη και για το λόγο αυτό τα νεύρα ξέφυγαν από νωρίς σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Φάνης και ο Γκιουλέκας είχαν μία κόντρα, κάτι που σχολιάστηκε μετά το παιχνίδι τους. Οι κόκκινοι ήταν νικητές και η Σταυρούλα δεν μπορούσε να αγωνιστεί με τον τρόπο που ήθελε στο δεύτερο κομμάτι του στίβου μάχης. Εκεί λοιπόν, φίλοι μου, μίλησε η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία πέταξε σπόντα, λέγοντας ότι δεν πιστεύει στην τύχη και αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Πριν από όλα αυτά, η μπλε ομάδα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την ψήφιση ενός ακόμα ατόμου από την ομάδα τους και στη συνέχεια ακολούθησαν εντάσεις. Ειδικά ανάμεσα σε Φάνη και Γκιουλέκα. Στο τέλος, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Σταμάτης βγήκε από την κάλπη και πλέον αναμένουμε τη συνέχεια με έντονο ενδιαφέρον.